Πάμε να δούμε τους λέοντες, λοιπόν, που ο Ερμής μπαίνει σε μια ιδιαίτερα καλή θέση για το δικό του ζώδιο, για να αναπτερώσει το ηθικό τους, για να τους δώσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, για να τους βοηθήσει να επικοινωνήσουν καλύτερα τις ιδέες τους. Α, θα αναζωογονηθούν από αυτήν τη θέση και θέματα που αφορούν στα επαγγελματικά και θα το δείτε αυτό από αύριο α, να γίνεται πραγματικότητα και ακόμα πιο έντονα μέσα στην άλλη εβδομάδα. ...και ακόμη πιο έντονα μέσα στον επόμενο μήνα, το ξεκίνημα δηλαδή του 19... ...που είπαμε ότι είναι μια πολύ καλή χρονιά για εσάς ούτως ή άλλως. Ε, πέρα όμως από το κομμάτι των επαγγελματικών είναι και μια περίοδος που μπορεί να αναζωογονηθούν και οι ερωτικές σχέσεις. Μπορεί να υπάρχουν καινουριε νοριμίες να προκύψει μια σχέση με κάποιο άτομο και τέλος πάντων να πάει καλά... Επίση, αν είστε γονεί, είναι μια περίοδο που μπορεί να πάρετε χαρέ από τα παιδιά σα ή μπορεί ακόμη να έχετε ένα ευχάριστο νέο, όπω είναι η απόκτηση ενό απογόνου. Παίζουν όλα αυτά τα ωραία σενάρια για σα τα λιοντάρια. Α, από αύριο και μετά, που είπαμε ότι περνάει ο Ερμή στο φιλικό σα ζώδιο του τοξότη και συναντά το Δία που βρίσκεται εκεί από τον Νοέμβριο.